Καλημέρα σας κύριε, μια χαρά εσείς. Καλημέρα, καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάποια αποσπάσματα αυτής της συνέντευξης, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι αυτή η συνέντευξη δόθηκε πριν από περίπου 2 μήνες. Ναι. Έτσι, δεν είναι σημερινή. Okay, αλλά νομίζω ότι έχει αρκετές απαντήσεις του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για μια σειρά από θέματα τα οποία απασχολούν το Τριφύλλι και σε αυτή τη ζώνη αλλά και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει, ξεκινάω με μια ερώτηση που η απάντηση επί της ουσίας είναι έτσι μια μικρή αναδρομή στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, όπου λέει ότι πλέον μπορεί να έχουμε ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Έχω βάλει το ποσό αυτό από την καρδιά μου για τον Παναθηναϊκό και ανέλαβα την ευθύνη αυτή. Είναι ένα τεράστιο προσωπικό κόστος για μένα, την οικογένειά μου και τις επιχειρήσεις μου. Καταρχήν τα χρέη του Παναθηναϊκού και το ακριβότερο ρόστερ ήταν 60-70 εκατομμύρια, τα οποία πέρασαν χρόνια για να μπορέσουμε να τα ξεπληρώσουμε. Στις επιχειρήσεις περνάς περιόδους κρίσης και τότε, το 2017, ήμασταν σε βαθιά κρίση. Είχα και σοβαρά θέματα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχα τη δυνατότητα να υποστηρίξω την ομάδα. Δήλωσα ότι θέλω να φύγω και ήλπιζα ότι θα βρισκόταν κάποιος άλλος πιο ισχυρός με περισσότερα μέσα να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανείς, παρότι προφανώς δεν είχα οικονομικές απαιτήσεις. Μάλιστα ήμουν διατεθειμένος να πάρω τα χρέη, το είχα δημοσιοποιήσει αυτό. Μετά αρχίσαμε πάλι αργά-αργά να το ξαναχτίζουμε, να τελειώνουμε με τα χρέη, να ρυθμίζουμε και να πληρώνουμε. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση, η οποία η απάντησή της δείχνει το πόσο ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε στην αλλαγή προπονητή την περίοδο των Χριστουγέννων. Η ερώτηση αναφέρει ότι πώς επιλέχθηκε ο Τερίμ. Ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε ότι είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε από τον Οκτώβριο για διαθέσιμους προπονητές, γιατί έβλεπα ότι το πράγμα έχει αρχίσει να κακοφορμίζει. Έβλεπα ότι στα δύσκολα παιχνίδια δεν είχαμε την ορμή και το πάθος που θα χρειαζόμασταν για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Μετά τη Μακάμπη αποφάσισα ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Ο μόνος προπονητής που βρήκαμε διαθέσιμος τότε ήταν ο κύριος Σόουζα, μεγάλος παίκτης, πολύ καλός προπονητής. Τον επισκέφθηκα στη Μαδρίτη, αλλά είχε κάποιες απαιτήσεις σχετικά με την απομάκρυνση συγκεκριμένου παίκτη από το ρόστερ. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Ο Αράου είναι αυτός ο παίκτης. Είχαν συνεπάρξει μαζί στη Φλαμέγκο, προφανώς έχουν τη χειρότερη των σχέσεων, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο άφια ήταν αυτή η σχέση για να πει ο Παύλος Σόουζα ότι θα έρθω, αλλά θα διώξω τον Αράου. Και σαν απέτηση τώρα, όπως και να το κάνουμε τώρα, δεν είναι. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Okay, για να είμαστε, δίκαιοι. Τέλος πάντων, κάτι που θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σωστό, συνεχίζει ο Γιάννης Αλαφούζος, και λέει ότι και θα δημιουργούσε προβλήματα στην ομάδα. Δεν προχωρήσαμε παρόλο που τον εκτιμώ. Είμαι πολύ φίλος με τον Ατζούν, είμαστε μοναδικοί φίλοι, είναι ένας έτοιμος και μπεσαλής άνθρωπος. Έχουν υπάρξει προσωπικά θέματα που του δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσει και βοήθησε. Του έλεγα λοιπόν τότε τον πόνο μου και μου είπε: Γιάννη, έχω έναν φίλο ο οποίος είναι σπουδαίος άνθρωπος και νικητής και ηγέτης, στο συνιστάν επιφύλακτο. Πήγαν ημέρα τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου στο γραφείο του Ατζούν στην Τουρκία και είδα τον κύριο Τερίμ και μου άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια ερώτηση η οποία αναφέρει ότι τι θα ήθελε να πει στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και λέει ότι η υποστήριξη του Παναθηναϊκού είναι μονόδρομος, τίποτε άλλο, όπως και η συνοχή του. Εδώ λέει να κάνω μια σημαντική παρένθεση. Πιστεύω ότι μια ομάδα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουν κάνει και άλλες ομάδες λάθη και εμείς, αλλά μια ομάδα έχει 90% της ευθύνης. Πριν έρθει ο Κόκαλης, και το όνομα το αναφέρω για τον προσδιορισμό του χρόνου για 10 χρόνια, δείτε πώς μοιράστηκε το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λάρισα, ήταν ένας φλουραντισμός ο κόσμος στα γήπεδα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μίσος και τεινάχθηκε το ποδόσφαιρο στον αέρα. Πραγματικά πιστεύω και δεν φοβάμαι να το πω ότι η νέα νοοτροπία που εισήχθη έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα για την απομάκρυνση του το Ιβάν Γιοβάνοβιτς και για το πώς ήταν η συνεργασία τους. Έχει πει ότι και σε ρώτησε ότι αν θα τον έπαιρνε κάποια στιγμή τηλέφωνο, έχει απαντήσει ότι προσωπικά δεν μου αρέσει να επικοινωνώ πολύ, είμαι κλειστός άνθρωπος, αλλά αν τον συναντήσω θα τον χαιρετήσω και σίγουρα θα του προτείνω να βρεθούμε να φάμε. Ξέρετε, ήταν έντονη στιγμή. Ο κύριος Γιοβάνοβιτς έδωσε πολλά στον Παναθηναϊκό, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα, πέρασε πάρα πολύ έντονα και σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση και θα έχει μια μεγάλη πικρία. Ελπίζω ότι με την πάροδο του χρόνου οι γωνίες να εξομαλυνθούν και από εμένα και από εκείνον να αποκατασταθεί με συγχωρείτε η σχέση μας, θέλει λίγο χρόνο. Και εκεί τον ρωτάει ο Μάκης Πλοβατάς ότι διαφωνούσατε με κάποιες από τις κινήσεις του. Και ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε ότι είχαμε μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Βεβαίως είχα αντιληφθεί από την αρχή ότι δεν είχα τη δυνατότητα να τον επηρεάσω καθόλου σε θέματα μεταγραφών. Αυτό ήταν καλό και κακό. Κακό γιατί έμεινε ο Παναθηναϊκός χωρίς παίκτες πέρσι, χάσαμε το πρωτάθλημα. Αν είχαμε περισσότερους παίκτες,
μπορεί να το κερδίζαμε. Και όταν το συμπληρώνει ο Μάκης ο Βατάς ότι δηλαδή ήταν διατεθειμένος, εκεί του λέει τι λέτε τώρα, παρακαλούσα, είχα φτάσει στο σημείο για κάποιο ποδοσφαιριστή να υποκλέψω την έγκρισή του, προφανώς έκανε πλάκα. Δεν ξέρω για ποια περίπτωση είναι αυτή, ίσως από αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ να είναι για την περίπτωση του Σπόραρ. Δηλαδή εκεί είχε γίνει μια συζήτηση ότι πάμε να πάρουμε τον Σπόραρ δανεικό. Είναι το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός πάει και παίζει τα παιχνίδια με την Σλάβια χωρίς να έχει επιθετικό. Ναι. Ήταν νομίζω είχαν αντιστεί και ο Φώτης και ο μόνος διαθέσιμος ήταν ο Καμπετσής, κάτι τέτοιο. Και από εκεί που ήταν η συζήτηση πάμε να πάρουμε τον Σπόραρ δανεικό, να δούμε και αυτά, με εντολή της διοίκησης πήγε ο Παναθηναϊκός και αγόρασε τον Σπόραρ κατευθείαν από τη Sporting. Νομίζω ότι αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση. Για τον Φώτη Ιωαννίδη και το πώς θα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός το πιο σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο, ότι δεν τον πουλάμε. Έχουμε δεχθεί υψηλή πρόταση για τον Φώτη Ιωαννίδη, την οποία απορρίπτουμε χωρίς συζήτηση. Ούτε και ο Φώτης θέλει να φύγει. Δεν είμαστε μια επανάπτυκτη ποδοσφαιρικά χώρα. Το όνειρό μου είναι να γίνουμε μια απόλυτα ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει δάλματα και αστέρια για να μπορούν και νέα παιδιά να έρχονται κοντά στην ομάδα. Δεν είναι δυνατόν οι νέοι ταλαντούχοι παίκτες να φεύγουν από την πατρίδα τους με την πρώτη πρόταση από το εξωτερικό. Και νομίζω εδώ ότι με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται όλο αυτό που λέμε, έτσι, όλο αυτό το διάστημα, ότι πραγματικά στο μυαλό του Παναθηναϊκού σε καμία περίπτωση δεν είναι να πουλήσει άμεσα τον Ιωαννίδη. Ίσα ίσα αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό του στον Παναθηναϊκό είναι να του δώσουν ένα νέο συμβόλαιο με πολύ έτσι μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που έχει. Και κλείνω με το θέμα του Βοτανικού, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι είχαμε βαριά καθυστέρηση, 2 χρόνια έχουμε χάσει χωρίς λόγο και μάλιστα ξέρετε εμένα μου αρέσει η Λεωφόρος. Είχα προσπαθήσει και είχα δει περιφερειάρχες και τον Πρωθυπουργό και πριν ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά για να κάνουμε μια επέκταση στη Λεωφόρο 21.000 θέσεις. Μικρό γήπεδο με πολλές σουίτες, ωραίες εστιατόρια και μεγάλο μουσείο της ομάδας. Είχαμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο, το είχαμε παρουσιάσει μάλιστα. Ενώ είχαμε προχωρήσει, είχαμε πάρει τις σχετικές διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία, ήταν κάτι το οποίο θα είχε τελειώσει σήμερα. Μια μέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου είπε να πάμε στο Βοτανικό, γιατί ένα από τα ελάχιστα όρημα έργα που έχει η χώρα είναι η διπλή ανάπλαση. Του είπα, πρόεδρε, αν μας κάνετε κάτι δανεικό το δεχόμαστε. Θα πάμε στο Βοτανικό, παρόλο που η καρδιά μας είναι στη Λεωφόρο. Να καταλάβετε, είχε κατασκευαστεί ένα σκάμα από προηγούμενη διοίκηση του Παναθηναϊκού για τα θεμέλια του γηπέδου, το οποίο ορίστον παρόδο δεν το είχαν πληρώσει και το πληρώσαμε και αυτό εμείς 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν το ρωτάω ο Μάκης Φοβατάς πότε περίπου λέτε ότι θα είναι έτοιμο, η απάντηση του Γιάννη Αλαφούζα είναι ότι πιστεύω πως ό,τι και να γίνει το 2027 με απότατο όριο το 28, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει η αρχή της συστηματικής κατασκευής του γηπέδου χρειάζονται 2 χρόνια. Και τελειώνω με τη συνέντευξη. Υπάρχει μια ερώτηση που λέει ότι η μόνη ορατή φιλοδοξία είναι το πρωτάθλημα και το Champions League, και εδώ δείχνει το πώς εκείνος αντιλαμβάνεται τα πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε χαρτοπαίκτες με σημαδεμένες τράπουλες, έχοντας εμείς μη σημαδεμένη τράπουλα. Θα σας πω ποιο είναι το θετικό φέτος. Επαναλαμβάνω ότι η σέλευση έχει δοθεί πριν από 2 μήνες, έτσι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διεκδικούν το πρωτάθλημα. Αυτοί που κάνουν τις παγαποδιές, ποιο παιχνίδι θα πρωτοπιάσουν. Δεν είναι όπως πέρσι, που ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός και τα κάνουν όλα εις βάρος του. Σε έναν βαθμό αυτός ο ανταγωνισμός ελπίζω να αλληλοεξουδετερώσει αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουν, το λέω πραγματικά. Πάντως στο κομμάτι του γηπέδου, εκτιμώ ότι είναι και κάτι άλλο άξιο αναφοράς. Για πες βέβαια. Ξέρεις ποιο, αυτό που λέει ότι καταρχάς που ρίχνει ευθύνες στον προηγούμενο δήμαρχο για την καθυστέρηση του γηπέδου και λέει ότι με τον νυν δήμαρχο έχουμε και τρομερή σχέση. Ναι. Αυτό δεν το ξέραμε. Σωστά. Έτσι, γιατί λέει τώρα με τον καινούργιο δήμαρχο έχουμε τρομερή σχέση. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στο γήπεδο. Δεν είναι ορίζοντα ότι από την αρχή, από την ώρα που θα ξεκινήσουν τα έργα 2 χρόνια για την ολοκλήρωση του γήπεδου, αλλά δεν είναι ορίζοντα που φτάνει στο 28. Σωστά. Έτσι. Και είναι, νομίζω, όπως και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, και τώρα ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, είναι πιο συγκρατημένη και πιο σωστή, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, σε σχέση με τις πολιτικές δηλώσεις ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο το 26 ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να έχει υποθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και να έχει, ολόκληρη συνέντευξη στο Athens Magazine και στο Μάκη Προβατά υπάρχει στο site του Sport FM, οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τη διαβάσει ολόκληρη, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα μπορούσα να διαβάσω μια συνέντευξη. Καλά, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Και ο τρόπος που είναι, που βγαίνει ο διάλογος με μια φυσικότητα. Εντάξει, ο Μάκης το έχει χειριστεί πολύ καλά το θέμα.
Και όσα βγαίνουν μέσα από τις, πώς να το πω, από τις απαντήσεις του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, είναι ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γρήγορα να πω ότι στη χθεσινή προπόνηση ο Μλαντένοβιτς και ο Τζούρισιτς έμειναν εκτός. Ο Μλαντένοβιτς έχει μια διάταση στον έσω πλάγιο και ο Τζούρισιτς μια ενόχληση στο τετρακέφαλο. Εκτός παραμένει ο Ανίδης και ο Τσέριν. Ενώ ο Χουάνκα και ο Μπερνάρ ανέβασαν ρυθμό στο ατομικό τους πρόγραμμα και αναμένεται και αυτοί να είναι έτοιμοι, όπως και ο Ιωαννίδης και ο Τσέριν, πρώτα Θεός, όταν ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στις προπονήσεις, τώρα το πρωί αν δεν κάνουν κάποιο τον Ρολάδο στην τελευταία προπόνηση, Μεγάλη Πέμπτη δεν έχουμε, ναι. Μεγάλη Πέμπτη, και θα επιστρέψουν την Τρίτη το απόγευμα στο Κοροπή για να ξεκινήσει η προετοιμασία για αυτά τα τρία παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν και το φινάλε της σεζόν και όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού στις εν Ελλάδη υποχρεώσεις. Εντάξει, κύριε. Και απόψε το βράδυ να ευχηθώ. Ναι. Ναι. Στο Βελιγράδι. Ναι. Να δούμε μια ανθρώπινη διαιτησία. Γιατί έχουμε εδώ τους στάδες. Αυτό μας έλειπε να ευχόσαστε για κάτι για τον Μπέρμιχαμ. Όχι. Μ' αρέσει το διευκρίνησες κιόλας, ναι, στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, κύριος. Έχω πει και με μεγάλη ειλικρίνεια, εντάξει, τι θέλω να συμβεί σε αυτή την ημιτελική σειρά. Δεν είμαι κανένας ψεύτης. Έχω πει. Μην το ξανανοίξουμε όμως τώρα, δεν χρειάζεται να το Μεγάλη Πέμπτη, οπότε αφιερώνω στο Βελιγράδι αυτοί οι κύριοι να σφυρίξουν κανονικά για να κάνουν Παναθηναϊκό στο 2-2 και να έρθουν μετά εδώ πέρα και να ζήσουμε ένα πολύ ωραίο Game 5 στο κλειστό του ΆΚΑ την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.